kadınlar belki var, düşünüyorlar ha şimdi ben orada daha güçlü olabilirim, o bana iyi bir inspirasyon verdi. O, olabilir tabii ki. Bu bir kitap gibi, bir insan bir kitap okuyor, ondan bir şey çekiyor, bir mesaj alıyor ve o kitaptan sonra bir sürü şeyler hayatta değişiyor. Ένα σημαντικό στοιχείο σε αυτές τις παραγωγές είναι η θέση της γυναίκας. Εμφανίζεται πολύ πιο απελευθερωμένη από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Σε σημείο μάλιστα που όταν προβλήθηκαν αυτά τα σύριαλ σε χώρες της Μέσης Ανατολής, όπου εκεί πέρα υπάρχει ακόμα αυτό το αυστηρό ισλαμικό ηθικό πλαίσιο, γίνανε κάποιες διαμαρτυρίες ότι δεν μπορούμε να εμφανίζουμε τέτοια σύριαλ. Η Χιουρέμ είναι ένα προϊόν του Ντεβσερμέ. Παιδομαζόματος, είναι το καταπληκτικό πώς ξεκίνησε από πολύ χαμηλά, ουσιαστικά από μια εταίρα του Χαρεμιού και έφτασε στα ανώτατα αξιώματα. Για πρώτη φορά έγινε νικιάχ, δηλαδή θρησκευτικό γάμο με σουλτάνο. Mesela bizdeki anlatılan kadın karakterler aile değerleriyle, aile baskısıyla, toplum baskısıyla mücadele edebilir. Değiştirebilir. Hayatını değiştirebilir. Sevdiği insanla beraber olabilir. İş yapabilir. Başarılı olabilir. Çocuk doğurma hakkını inisiyatifinde tutabilir. Mesela annemin yüzüğü var. Keşke annem onu taksaydı bugün. Hürrem Sultan'ın yüzüğü var annemde. Dizi de beğendim. Çok beğendim. Aldım, istedim, aldım. Tabii ben mesela Hürrem Sultan'ı çok seviyorum. Onu kazanması. Gelene kadar. Ya o cariyeler gidecek. Ya da ben. Mesela bir sürü kadınlar geliyor ve söylüyorlar, ay keşke Hürrem gibi olarak yani cesaret bulursam böyle hayatımda. Başla. Uzun vadede bakarsak büyük bir fayda sağlayacaktır. Ama biz bu dizileri üretirken, yani bundan 5-6 yıl önce yurt dışına satışları falan söz konusu değildi. İç pazar için üretilmiş şeylerdi. Sonra dış pazara servis yapıldığında orada da ilgi gördü. Yani Orta Doğu'da gördü, Balkanlar'da gördü, Türkiye Cumhuriyetler'de, Doğu'da gördü. Yalnız daha batıya geçemedi. Yani batıdan kastım Yunanistan'dan ilerisi. Σε αυτές τις σειρές. Ο ένας πιο ερωτεύσιο μας από τον άλλο. Καλά, ναι, τώρα. Εντάξει, ο Σουλήμαν είναι θεός. Στη σειρά δείχνουν τον άντρα και τον σκληρό και τον ρομαντικό. Έτσι όπως δείχνουν στις σειρές τους άντρες, ουσιαστικά σου δείχνουν ότι οι Τούρκοι έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που πλέον σε αφήνουν μέσα στη σχέση να είσαι ελεύθερη γυναίκα. Ανάθεμα στις εταιρείες,
χρηματοδοτούν για να βλέπουμε αυτά τα τουρκικά σκουπίδια. Ανάθεμα! Έγινε και εδώ μια έκρηξη τουρκικών τηλεοπτικών σειρών. Υπήρξαν πολύ μεγάλες παραγωγές. Προχωρήσαμε στον περίφημο τον Σουλεϊμάν, τον Μεγαλοπρεπή. Φυσικά αγνοήθηκε το στοιχείο του Σουλεϊμάν, ο Μεγαλοπρεπής. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους σφαγείς του Αιγαίου. Αυτά όλα βέβαια δεν αναφέρονται. Παρ' όλα αυτά έχει σπάσει τα ταμεία και εδώ στη χώρα μας, όπου δυστυχώς οι Έλληνες τρώνε το κουτόχορτο των τουρκικών Σύρια. If you look at the history, Turkey had a lot of political problems between the neighbors. All the problems depend on the misunderstanding. There is no difference between the Turkish people and the Greek people. Τα τουρκικά σύριαλ είναι η soft politik της Τουρκίας. Το θέμα αυτό της μετριοπαθούς πολιτικής ήταν ο καλύτερος τρόπος πολλοί λαοί που είχαν μια εχθρική άποψη εναντίον της Τουρκίας να εξοικειωθούν με μια Τουρκία η οποία δεν είναι όπως πιστεύαν ότι είναι αυτή η Τουρκία. Στις σειρές δείχνουν αυτό που ήταν ίσως η ελληνική κοινωνία πριν από 20-30 χρόνια. Πιο κοντά σε αυτό που μεγαλώσαμε κι εμείς. Έχουν έτσι πιο πολύ την αίσθηση της οικογένειας, της αλληλοβοήθειας, ακόμα και με το γείτονα. Και είναι πράγματα που έχει και η ελληνική κοινωνία σε αρκετά μεγάλο βαθμό και τα οποία σιγά σιγά τα έχει απολέσει. Our neighbors, they are watching us and they are seeing that what a woman can create in life and what can happen in life. Sometimes you see something and you start to change something in you. So I believe this can create a changing in other countries. I don't know if it's good for them or not, but sometimes even a picture can change us. Bundan dolayı biz bu hikayenin içerisinde Sultan Süleyman'ı, o dini kimliği ve imparatorluk kimliğinin yanı sıra birey olarak, insan olarak ne hissediyordu? Onun özel hayatına, onun dünyasına girdiğinizde... Some of the people are calling me, hey Kanli, the emperor is coming kind of things they are telling and Süleyman is coming. Oh, okay, behave good, then the emperor is here. Süleyman can be a man, a personal being, human being. Senin mektepte olman lazım, sokakta işin. Anam hasta, para lazım. İsmin ne? Eyvam. Yarın mektebe başlayacaksın, Eyüpcan. Πέρα από το ότι είναι καλός ηθοποιός, πιστεύω ότι είναι και πολύ καλός άνθρωπος. Γιατί είχε δύο φορές μιλήσει, αν δεν κάνω λάθος, στην ελληνική τηλεόραση, είχε δώσει συνέντευξη. Μίλησε για το θέμα της αδερφής του, που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας. Συγκινήθηκε όταν μιλούσε. Δεν ήταν στημένο. Δεν ήταν κάτι που θα γινόταν για προβολή. Το ένιωθε και το είπε. Επειδή έχω κι εγώ έτσι ένα θέμα με τον αδερφό μου, του έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία. Ο αδερφός μου έχει πάθει εγκεφαλικό από 18 μηνών και δεν περπατάει, δεν μιλάει. Σήμερα είναι 32 ετών. Δεν υπάρχει η βοήθεια που πρέπει να υπάρχει. Ουσιαστικά αυτά τα άτομα στηρίζονται στην οικογένεια. Μερικές φορές μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά μιλάω για αυτό το θέμα. Δεν το κρύβω. Arkadaşlar, biraz diyalog yapalım şimdi. Türkçe'de ve Yunanca'da ortak kullandığımız kelimeleri biliyor musunuz, hatırlıyor musunuz?
Domates. Domates. Patates. Tzatziki. Cacık. Cacık diyoruz değil mi? Başka neler vardı? Köfte. Köfte. Εμείς χρησιμοποιούμε και το yatak. Χρησιμοποιούμε εμείς. Κρεβάτι. Bizi şu an birbirimize bağlayan başka bir faktör var. Türk dizileri. Hangi dizileri ve oyuncuları seviyorsunuz ve neden? Paraskevi, sen söylemek ister misin? Muhteşem Yüzgül. Neden seviyorsun? Müzik. Müzik çok Senaryo. Güzel. Oyuncuyu seviyor musunuz, başrol oyuncusunu? Evet. Halil Ergenç. Evet. We met in California. We were basically in the same class. Of course, I like him since I first see him. Δεν σκεφτόμουν πριν πάω στην Αμερική ότι πρόκειται να γνωρίσω μια Τουρκάλα και κάτι να γίνει. Όλες τις άλλες εθνικότητες, ναι, αυτό δεν μου είχε περάσει από το μυαλό. I had to make a decision, either to continue my life in Turkey but without Yorgos or to leave my life there and try starting a life here. Οι γονείς μου γνωρίσαν την είχαν στην Αμερική, ήρθαν να με επισκεφτούν. Τους άρεσε ο χαρακτήρας της και όλα, οπότε καλύτερα και από Ελληνίδα. Η πρώτη σειρά που είχε έρθει βασικά στην Ελλάδα ήταν οι Ιστορίες Αγάπης, η οποία όμως στα τουρκικά είχε το τίτλο Yabancı Damat, που σημαίνει ο ξένος γαμπρός. Hanımlar beyler, duyduk duymadık demeyin. Ben torunumun bir Yunan damada varmasına karşıyım. Ben de torunumun Türk kızıyla evlenmesine karşıyım. Bu evlilik olmayacak. Αναφέρεται σε μία κοπέλα που έμεινε στο Gaziantep. Θέλω να την παντρέψουμε κάποιον γνωστό εκεί πέρα, ο πατέρας της, με το γιο του συνέτερου του. Αυτή όμως δεν τον ήθελε. Σηκώθηκε και έφυγε και γνωρίστηκε με τον Νίκο. Σε νίτσο μου ζωμίτια. Οι γονείς μου και οι γονείς της είχαν λέγανε ότι είστε σαν τη σειρά μου παίζετε. Σε καλά κουζάκες. I think the Turkish series has affected the Greek society in means of understanding the similarity more. Turks are like normal people like Greeks. They have poor, they have rich, they have goods, they have